να ευχηθώ σε όλους μας και στα δύο τμήματα και σε όλα τα τμήματα υγεία. Καλή χρονιά και επιτυχίες. Η φετινή χρονιά μας βρίσκει μετά από τρία χρόνια δύσκολα, μετά από τρία οδυνηρά χρόνια. Μας βρίσκει να γίνεται αυτή η χρονιά η αφιτηρία για μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή για την πορεία και για την ιστορία του συλλόγου γενικότερα. Για να πετύχει αυτό και για να έχει συνέχεια το εγχείρημα που συζητάμε φέτος, υπάρχουν τρεις στόχοι που έχουμε θέσει. Αγωνιστικά και τεχνικά, δηλαδή το πρωτοβουλίο επιτελείο σε συνεργασία με τη διοίκηση. Ο πρώτος στόχος είναι η επανίδρυση και η επαναλειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή της Ακαδημίας. Και λέω επανίδρυση γιατί τα τρία τελευταία χρόνια η πορεία των Ακαδημιών και έφτασε τη χρονιά που διανύσαμε να έχει πιάσει δυστυχώς πάνω. Επομένως, και επειδή δεν υπάρχει πλέον επαγγελματικό μπάσκετ σε κάποιες κατηγορίες, όλη η προσοχή μας στρέφεται στο να προσελκύσουμε παιδιά και να τα φέρουμε να παίξουν μπάσκετ, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να μπορέσουν να βαθμούν στις παιδικές ομάδες. Δεύτερος στόχος αφορά το τμήμα, στο αθλητικό τμήμα, θέλουμε να του δώσουμε πίσω τη χαμένη του έλλειψη, τη χαμένη του αξιοπιστία. Είμαστε αναγκασμένοι και αλλάξαμε φιλοσοφία. Έφυγε πλέον η λογική του πιστοφόρου. Πήραμε παιδιά από τοπικής κοινωνίας με πολύ χαμηλά ποσά και θέλουμε μέσα από αυτή τη δουλειά να δείξουμε ένα ανταγωνιστικό και ένα ισχυρό σύνολο. Θέτουμε σίγουρα πρωταγωνιστικούς στόχους. Το αντικό του βάση της νίκης να ξαναγίνει την καταρχή του. Και ο τρίτος στόχος, εξίσου σημαντικός με τους άλλους δύο, είναι να ξαναφέρουμε τον κόσμο στη λίγη. Γιατί αυτός ο λόγος ο κόσμος έχασε την εμπιστοσύνη και τον δεσμό που είχε με την ομάδα. Θέλουμε, κάνοντας πράξη αυτά τα τρία που το είπα, να αναγκάσουμε συσσαγωγικά τον κόσμο να έρθει πάλι δίπλα μας, να γεμίσει το γήπεδο, γιατί ο κόσμος της νίκης είναι δύναμη, και είναι φυσικά, θα είναι μάλλον θέλω να πιστεύω δίπλα μας σε κάθε στιγμή. Καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλα τα παιδιά, στους προπονητές μας. Οι στόχοι αυτής της χρονιάς είναι κάθαροι. Όταν αυτή τη στιγμή θέλουμε να φτιάξουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Είναι μια ομάδα που πρέπει να πρωταγωνιστεί σε όποια κατηγορία και να παίζει. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Η ομάδα μας έχει στόχους να πρωταγωνιστεί και αυτά τα μάτς είναι μάτς τα οποία θα μας δώσουν ψυχολογία και είναι αυτά που θα μας δώσουν όθηση και να αποδείξουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο ότι αξίζουμε. Πρώτη φορά στη νίκη. Έχουμε καινούριους παίκτες στην ομάδα, όπως και εγώ, υπάρχουν και άλλοι παίκτες στην ομάδα. Σίγουρα ήρθαμε για να κάνουμε το καλύτερο για την νίκη, το οποίο είναι ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και όσο να πρωταγωνιστεί. Η ομάδα, η νίκη Βόλου δεν αξινάει σε αυτήν την κατηγορία, πρέπει να είναι κάπου παραπάνω και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό, το κάτι παραπάνω. Σίγουρα, η Alpenes Cup είναι μια περίεργη κατηγορία. Έχει ομάδες οι οποίες είναι υψηλά ή χαμηλά, δεν έχει κάτι ενδιάμεσο για την περσινή μου και προπέρσινη εμπειρία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ομάδα αυτή έχει δυνατότητες, πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο, αυτό δουλεύουμε τώρα. Θεωρώ και πιστεύω ότι βάσει των δυνατότητων αυτής της ομάδας ότι θα τα καταφέρουμε να είμαστε ψηλά. Φέτος έβαλα την πιο σπουδαία στην ίδια ομάδα, παίζουμε στην ίδια κατηγορία με βασικά ο στόχος είναι η παραγωγική διαδικασία μέσα από τα τμήματα που έχουν κάποια παιδιά, κάποια από το παιδικό, το εθνικό και κάποιοι που δεν έχουν κάνει την εκφράση του αφαίρεση και είναι στον πόλο, περάσει στον πόλο σε αθλητές. Ο στόχος είναι τα παιδιά που ξεκινήσαμε από μικρές ηλικίες στις Ακαδημίες της Νίκης να δείξουν μέσα από ένα βάθμα της Αλπένας κάθε ντρόν τι μπορούν να κάνουν για να έχει και η Νίκη Βόλου στο μέλλον κάποια δικά της παιδιά να επαδρώνουν την αντίκρυμα. Αυτό είναι η σκέψη μου και με τη διοίκηση που
κάποιοι